Στην Καβάλα και συγκεκριμένα στο Δημαρχείο βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας, συνοδευόμενος από τον σύμβουλό του Ιωσήφ Αλεξανδρίδη. Στο Δημαρχείο τον υποδέχθηκαν οι Δήμαρχος και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας, Γιώργος Παπαφιλίππου και Δημήτρης Εμμανουηλίδης. Ο κ. Μουζάλας επιβεβαίωσε ότι με την ολοκλήρωση των εργασιών στα 4 κτίρια του στρατοπέδου Σιμακοπούλου θα μεταφερθούν και θα φιλοξενηθούν έως 500 πρόσφυγες, οι οποίοι θα έρθουν από τα νησιά και από τις Σέρες. Ενώ συμπλήρωσε πως οι πρόσφυγες θα μείνουν στην Καβάλα όσο χρειαστεί. Μια εξαιρετική δομή για 500 ανθρώπους. Είναι άνθρωποι που υπήρχαν εδώ και από τα νησιά και από οπουδήποτε. Είναι ένα στρατόπεδο το οποίο ήταν αναξιοποίητο, αξιοποιήθηκε για τη φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών. Νομίζετε ότι είναι η ώρα να σκεφτεί κανείς γιατί δεν αξιοποιήθηκε μέχρι τώρα και θα έπρεπε σήμερα να αξιοποιήσει. Αξιοποιείται. Από την πλευρά της κυβέρνησης έχετε φορτωθεί ένα λογικό βάρος. Καταλαβαίνουμε ότι διαταράσσει μια κανονικότητα, αλλά και εσείς έχετε πια αντίληψη ότι πολύ λίγο τη διαταράσσει και η ζωή συνεχίζεται. Θα τα καταφέρουμε. Πώς είστε, κύριε συνάδελφε. Να είστε καλά. Η Δήμαρχος Δήμητρα Τσανάκα υποδέχθηκε τον Υπουργό στο γραφείο της και είχαν μια σύντομη και ουσιαστική κουβέντα. Η Δήμαρχος απίφθινε ερώτηση στον Υπουργό για τον αριθμό των προσφύγων που φτάνουν καθημερινά στην Ελλάδα, με τον κύριο Μουζάλα να απαντά πως ο αριθμός αγγίζει καθημερινά τους 120 με 130 πρόσφυγες, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως πέρσι ήταν 7.000. Συμπλήρωσε επίσης ότι η κατάσταση στην ενδοχώρα είναι υπό έλεγχο και φυσικά ευχήθηκε να συνεχιστεί η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Έχουμε προβλήματα στα νησιά τα οποία θα τα λύσουμε γρήγορα. Στην ενδοχώρα όμως είναι υπό έλεγχο. Έχουμε πετύχει, δεν υπάρχει κανείς στο κρύο, στο χιονιά. Είναι όλοι σε θέρμανση και σε στέγη. Οι δομές φτιάχνονται, θα γίνουν αξιοπρεπέστατες. Επομένως, στην ενδοχώρα τα πράγματα είναι υπό έλεγχο. Έχουμε πολλούς που μπαίνουν από τα σύνορα με την Τουρκία, τον Εύρο. Έχουμε σταθερά 120 με 130 θύματα. Ξέρεις, Δήμαρχε, πέρυσι είχαμε σταθερά 7.000 την ημέρα. Στη συνέχεια, ο κ. Μουζάλας επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου Σιμακοπούλου ώστε να επιβλέψει τις εργασίες που γίνονται και δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος για την ταχεία εξέλιξη των έργων. Όμως για ακόμη μια φορά άφησε ανοιχτή την ημερομηνία που οι πρόσφυγες θα εγκατασταθούν στα ανακαινισμένα κτίρια του στρατοπέδου. Οι χώροι που έχουν φτιαχτεί εντός των τριών κτιρίων είναι των ίδιων προδιαγραφών, δηλαδή ένας ενιαίος χώρος και δύο χωρίσματα που αποτελούνται από κουζίνα και τουαλέτα. Και το τέταρτο κτίριο θα έχει κοινή τουαλέτα για όλους τους φιλοξενούμενους της συγκεκριμένης δομής. Σε ερώτηση δημοσιογράφου τι θα γίνει με τις ροές των προσφύγων σε περίπτωση που σπάσει συμφωνία με την Τουρκία, ο κ. Μουζάλας απάντησε: Αν σπάσει συμφωνία με την Τουρκία, κάτι θα κάνουμε. Όσο πιο ενσωματωμένοι αισθάνονται, τόσο πιο ασφαλείς είμαστε. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σε αυτό το στυλ. Είχα τη χαρά να μιλήσω με τη Δήμαρχο της Καβάλας, με τους βουλευτές σας, κάναν τεράστιες προσπάθειες. Θα τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε καλά. Ικανοποιημένη από τη συνάντηση με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα, δήλωσε η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, η οποία για ακόμη μια φορά τόνισε στον Υπουργό πως δεν πρέπει να γίνει γκέτο και οι πρόσφυγες να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Είμαι ικανοποιημένη γιατί μπόρεσα να μιλήσω ρεαλιστικά και στα ίσια, χωρίς φλού υποσχέσεις και φλού διαδικασίες. Μιλήσαμε δύο γιατροί. Εξήγησα στον κύριο Υπουργό ότι ο Δήμος Καβάλας δεν πιστεύει στα γκέτο. Η γκετοποίηση αυτών των ανθρώπων μόνο παραβατικότητας κέντρα δημιουργεί. Και καλύτερα αυτούς που θα μείνουν για να ενσωματωθούν, γιατί δεν θα μείνουν όλοι. Αυτούς που θα μείνουν λοιπόν να δοκιμάσουμε να τους ενσωματώσουμε, οικογένειες βέβαια θέλουμε. Εμείς κάνουμε όλες μας τις ενέργειες για να τα ζητήσουμε πίσω, από άλλα υπουργεία έρχονται αυτά, αλλά προσωπικά δεν πιστεύω τίποτε. Γι' αυτό όσο δεν μας δίνουν τα λεφτά, να έχουμε κι εμείς μούτρα να ζητάμε. Τα κτίρια θα μείνουν εκεί που βρίσκονται. Δηλαδή αν θέλει ή ο στρατός ή ο Δήμος να αξιοποιήσει, θα αξιοποιηθούν.
Στη συνέχεια, το προσφυγικό κάμπ στις Σέρρες επισκέφθηκε στις 12 το μεσημέρι ο αναπληρωτής υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής Γιάννης Μουζάλας. Παρουσία της βουλευτού Σερρών, του ΣΥΡΙΖΑ Αφροδίτης Σταμπουλή, του δήμαρχου Σερρέων Πέτρου Αγγελίδη και του συνταγματάρχη Κουτζουρέλα. Ξεναγήθηκε στο χώρο και ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών, δηλώνοντας απόλυτα ικανοποιημένος. Τόσο για την εξέλιξη των έργων, όσο και για τη συνεργασία τους με φορείς των Σερρών. Όλοι μαζί σήμερα τα καταφέραμε. Καταφέραμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι έχουμε λύσει, εφόσον ισχύει η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας, το βασικότερο δικαίωμα και πρόβλημα ενός μετανάστη ή πρόσφυγα. Το δικαίωμα στην επιβίωση. Και το έχουμε λύσει με εξαιρετικό τρόπο. Βάζαμε πολλά πλάνα να τρέχουν μαζί. Έτσι, πριν από δύο μήνες είχα ανακοινώσει ότι έχουμε το πλάνο του σχολείου, το πλάνο του ξεχειμονιάσματος και το πλάνο της δημιουργίας, αναδημιουργίας των δομών με έναν τρόπο που πέρα από την επιβίωση να εξασφαλίζουν μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Ο Δήμαρχος Σερρέων Πέτρος Αγγελίδης από την πλευρά του ζήτησε για μία ακόμη φορά δημόσια δέσμευση του κ. Μουζάλα ώστε να μην αυξηθεί ο αριθμός των προσφύγων που φιλοξενούνται στις Σέρρες. Πιστεύει ότι μέχρι το Μάρτιο θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Εγώ αυτό που του είπα και αυτό που ζήτησα είναι να παραμείνουν πιστοί στη δέσμευση που δώσανε σε όλους εμάς, σε όλους τους φορείς εδώ του Δήμου Σερρών, ότι δεν θα αυξηθεί ο αριθμός των οικογενειών, πάνω από 90 οικογένειες. Άλλωστε, το ξαναείπε και σήμερα. Γενικότερα για το θέμα του μεταναστευτικού, ο κ. Μουζάλας δήλωσε ανακουφισμένος από τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας. Ότι αν δεν ίσχυε η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας, θα είχαμε άλλους 100.000 και τα πράγματα θα ήταν πολύ δυσκολότερα για μας. Νομίζω λοιπόν ότι με όλα τα λάθη μας, με όλες τις φυσικές ή λόγω δικής μου ανικανότητας ατέλειες που μπορεί να έχουμε, σήμερα τα καταφέραμε και η αλληλεγγύη του λαού μας, ο τρόπος που δένονται τα προβλήματα με την τοπική αυτοδιοίκηση, θα αποδείξει ότι θα τα καταφέρουμε και στα επόμενα στάδια. Τέλος, ο κ. Μουζάλας αναφορικά με το ενδεχόμενο μετακατάσταση των προσφύγων σε διαμερίσματα στην πόλη των Σερρών, αλλά και σε άλλες πόλεις όπου φιλοξενούνται, δήλωσε πως θα υπάρξουν εξελίξεις μέχρι το Μάρτιο. Τον Μάρτιο θα προκηρύξουμε σε όλη την Ελλάδα 8.000 θέσεις σε διαμερίσματα και θα φτιάξουμε τέτοια νομοθεσία ώστε τα λεφτά να τα παίρνουν οι Δήμοι. Και αυτό είναι λίγο πολύπλοκο, αλλά οι Δήμοι έχουν τα εργαλεία να το κάνουν.